ευχάριστα νέα είναι ότι ο Χρήστος Δάτης είναι καλά. Καλύτερα, ναι. Εντελώς καλά, όχι, αλλά είναι καλύτερα, ναι. Δεν έχει σπάσει τα πλευρά του. Εμείς για πρώτη φορά θα δούμε την Ασημίνα. Την εντόπισε η Ελένη Μουστάκη και σε πολύ λίγα λεπτάκια θα ακούσουμε την πρώτη αντίδρασή της μετά το ατύχημα του Χρήστου Δάντη, αλλά και όσα έχει να πει για αυτά που έζησε στο Survivor. Για πρώτη φορά λοιπόν θα ακούσουμε τη φωνούλα της, τη δική της άποψη, τη δική της πλευρά. Πριν όμως θέλω να δούμε, γιατί από εμάς ξεκίνησε το θέμα με τον Χρήστο Δάντη. Σας έλεγα χτες ότι είχε το ατύχημα σε ένα κεντρικό κλαμπ στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και από χθες έχουν διαρρεύσει, έχουν κυκλοφορήσει τα πλάνα της στιγμής του ατυχήματος. Θέλω λίγο να δούμε πώς ακριβώς συνέβη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Χρήστο Δάντη να τραγουδά. Να τραγούσε ο κόσμος για το τραγούδι, για να τον ανεβάσει στο Instagram, ναι, για στο TikTok, σε όλα τα social media, ναι. Ακριβώς μπροστά του είναι αυτή η τάφρος που σας περιέγραφα και χθες, την οποία δεν είδε ο τραγουδιστής και εδώ είναι η στιγμή που πέφτει. Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο το βάθος, να μην είναι πολλά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν. Μπορεί να πάθει ζημιά χοντρή. Μεγάλη ζημιά και στην αρχή. Αυτό δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να πάθει χοντρή ζημιά. Ευτυχώς που δεν έπαθε. Είναι ένα κενό το οποίο ξέρεις, είναι και νύχτα εκεί. Όχι, ξέρεις, σαν να έχει κάτι που. Είναι άνοιγμα. Είναι ένα άνοιγμα. Σωστά, από τα τραπέζια μέχρι την πίστα. Δεν είναι ότι έφυγε κάτι, υπήρχε δεν το κενό. Δεν υπήρχε τίποτα. Έπεσε. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Απλώς δεν το είδε τραγουδιστής. Η προβολή που ήταν απέναντί του, κοιτούσε το κοινό. Είχε και λουλούδια. Βλέπουμε κάτω, τα πανέρια ήταν γεμάτη πίστα και ο άνθρωπος έφυγε. Όλα καλά. Όλα καλά. Ευτυχώς όμως είναι καλά, δεν έχει αυτό που υποθέσαμε όλοι. Εδώ από σκαλοπάτι πέφτεις και μπορεί να σπάσεις το πόδι σου. Πόσο μάλλον από αυτό, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι σχεδόν ένα μέτρο. Ο άνθρωπος εξαφανίζεται, το βλέπεις, ναι, το βλέπεις την άλλη, αυτό χάνεται. Σίγουρα ένα μέτρο. Τον κατάπιε. Δεν έκανε ένα παιχνίδι πεκατόρου παλιά που πέφτανε. Ναι, το still standing. Το still standing. Ναι, αλλά από κάτω είχε στρωματάκι όμως, εδώ πέφτει στο κενό άνθρωπος. Να θυμίσω ότι ήταν να εμφανιστεί και στο δεύτερο μέρος του προγράμματος ο Χρήστος Δάντης. Εδώ βλέπουμε και από άλλη λήψη ένα δεύτερο βίντεο που πέφτει. Και είναι πολύ σαφές το περπάτημα στο κενό, το βήμα στο κενό. Αναγκάστηκε λοιπόν να διακόψει την εμφάνισή του, να μην εμφανιστεί στο δεύτερο μέρος. Και η Ασημίνα ήταν που ανέβασε ένα story ότι δεν μπορεί ο Χρήστος να συνεχίσει. Επέστρεψαν, τους εντοπίσαμε και στο αεροδρόμιο. Έχουμε τα πλάνα νομίζω εδώ. Βεβαίως, εκεί ήταν και τα υπόλοιπα κανάλια στα οποία δεν θέλησαν. Εδώ διαφορετική αντιμετώπιση. Το βράδυ την αγκάλιασε, την προστάτευε για να μην μιλήσει. Δεν ήθελε προφανώς το κορίτσι να μιλήσει και ήταν προστατευτικός. Πολύ απέναντι. Τώρα έχει ανάγκη αυτός προστασίας. Λαβωμένος. Ναι, τώρα αυτός είναι λίγο ένα βήμα πίσω και το πήρε πάνω της η Ασημίνα. Κάποιες στιγμές αργότερα από τα πλάνα που βλέπουμε, η Ελένη Μουστάκη εντόπισε την Ασημίνα και κατάφερε να την κάνει να μιλήσει.